Γεια σας παιδιά, Max Panos εδώ και σήμερα θα μιλήσω για κάποια πράγματα τα οποία μου αρέσουν και κάνω στο ελεύθερο μου χρόνο. Θα σας μιλήσω για 5 συγκεκριμένα πράγματα και αν μου ήρθε κάτι άλλο στο μυαλό το οποίο το έχω ξεχάσει θα το πω εκείνη τη στιγμή. Ξεκινάμε με το πρώτο πράγμα. Το πρώτο πράγμα το οποίο σας έχω δείξει και σε άλλο βίντεο είναι ότι μου αρέσει να ζωγραφίζω άνιμε και διάφορα σχέδια. Σας έδειξα και όχι την προηγούμενη φορά και σε άλλα βιντεάκια. Το λογικά να σας τα ξαναδείξω, δεν ξέρω. Προσπάθησα να κάνω ένα 3D σχέδιο, το οποίο δεν ξέρω αν μου βγήκε καλό. Το κάνω έτσι, αυτό. Νομίζω κάποιοι καταλαβαίνουν τι είναι γιατί σας το έχω δείξει. Τέλος πάντων, μου αρέσει να ζωγραφίζω. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Το δεύτερο πράγμα το οποίο μου αρέσει να κάνω στο ελεύθερο μου χρόνο είναι ή να πηγαίνω βόλτα με τους φίλους μου ή να βγαίνω ένα περίπατο με το ποδήλατό μου και να πηγαίνω μισή ώρα βόλτα, ίσως να παίρνω λίγο αέρα και να ξεσκάω έξω στο σπίτι μου. Πάμε στο τρίτο θέμα. Το τρίτο θέμα είναι ή να διαβάζω ένα βιβλίο εξωσχολικό ή ένα σχολικό βιβλίο που μου αρέσει. Π.χ. ένα βιβλίο που διαβάζω συνέχεια είναι το σχεδιάζω τον μέλλον μου σε δηλαδή όχι, σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, το οποίο δεν ξέρω γιατί, αλλά μου αρέσει στον ελεύθερο μου χρόνο παρόλο που είναι μάθημα, το οποίο εγώ δεν διαβάζω μαθήματα στο σπίτι στον ελεύθερο μου χρόνο, δηλαδή τα έχω διαβάσει για τα καταλάβετε δηλαδή με λίγα λόγια. Μ' αρέσει, λέει διάφορα πράγματα για για το τι πρέπει να κάνει σε μια δουλειά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, μην σας απασχολώ με όλο αυτό. Μ' αρέσει να το διαβάζω. Το διαβάζω τουλάχιστον μία ώρα 50 σελίδες. Έχω φτάσει δηλαδή στη σελίδα. Πόσες σελίδες είναι συνολικά? Συνολικά σελίδες νομίζω είναι 97. Έχω φτάσει 67. Οπότε μου μένουν ακόμα άλλες 30 σελίδες. Να τις τελειώσω μάλλον σήμερα με το βιντεάκι. Πάμε στο τέταρτο θέμα. Το τέταρτο θέμα, παιδιά, είναι ότι μου αρέσει να παίζω ηλεκτρονικά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είμαι πολύ εθισμένος. Όχι, δεν το λέω εθισμένος. Απλώς νομίζω ξεπερνάω λίγο το όριο. Δηλαδή, όταν μπορώ να παίξω μια ώρα, μπορεί να παίξω 3 έως και 4 ώρες. Χωρίς το καταλάβω. Κάθομαι στο κινητό μου, δηλαδή λέω, αχ, θα παίξω μια ώρα. Call of Duty π.χ. Παίζω. Όπως πότε πέρασε η ώρα. 4 ώρες καθόμουν. Τι να πω, παιδί. Ωραία. Ας προχωρήσουμε και στο πέμπτο θέμα. Το πέμπτο θέμα λοιπόν είναι ότι όπως βλέπετε και τώρα κάνω βίντεο. Μ' αρέσει να ανεβάζω βίντεο στο κανάλι μου. Το οποίο θέλω να κάνετε ένα like και ένα subscribe παρακαλώ. Λάτε παιδιά, υποστηρίξτε με λίγο. Για να ανέβει λίγο το κανάλι. Ναι, υποθέτω να ανέβει λίγο το κανάλι. Γιατί τώρα όπου να είναι το καλοκαίρι θα αγοράσω καινούριο εξοπλισμό. Θα αγοράσω μια καινούργια κάμερα και ένα καινούργιο κινητό ώστε να κατεβάζω αυτά τα παιχνίδια που θέλετε. Όπως επίσης από ό,τι έχει καταλάβει, μπράβο. Βγαίνει το Fortnite σε κινητό, σε Android δηλαδή. Έχει βγει ήδη σε iOS. Θα βγει σε Android νομίζω σε κάνα μήνα, μπορεί το καλοκαίρι, δεν ξέρω. Οπότε θα το κατεβάσω και θα παίζω. Και αν θέλετε να παίξουμε και μαζί, θα κάνω και live που θα παίζω Fortnite. Δεν σας το υπόσχομαι όμως, αλλά λογικά θα το κάνω. Γιατί γίνεται το Fortnite, το οποίο αρέσει σε όλους. Ποιος δεν θα το κατεβάσει στο κινητό του. Είναι λογικό. Που αυτό το μπιμπιακάκι εδώ πέρα φύγει εδώ πέρα πάνω στο κόσμο μου. Τέλος πάντων. Επειδή είναι 4 λεπτά το βίντεο, δεν θέλω να τα αφήσω. Όχι να τα αφήσω, ενώ να το κλείσω. Απλώς θα σκέφτω κάτι σαν γρήγορα. Τα λέμε σε ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έκατσα περίπου 10 λεπτά. Σκέφτηκα. Οπότε αυτό το βίντεο θα το κάνω διπλό. Δηλαδή θα είναι 5 πράγματα που μου αρέσουν να κάνω στο ελεύθερο μου χρόνο. Και θα μιλήσουμε και για το bullying στα σχολεία. Το οποίο, όπως ξέρετε, το bullying γίνονται από μεγαλύτερα παιδιά, όχι σε ηλικία, με λιγότερο μυαλό, αλλά πολύ ενείς, το οποίο η δύναμη δεν είναι εδώ, αλλά είναι εδώ και εδώ, στην καρδιά και στο μυαλό, όσοι δεν το ξέρουν, τι να πω.
Το θέμα είναι ότι θα δώσω κάποιες συμβουλές οι οποίες μου έχουν δώσει οι γονείς μου και κάποιοι φίλοι μου και κάποια άτομα μεγαλύτερά μου, το οποίο δεν είναι συγγενείς μου. Λογικά, αν κάνω λάθος σε κάτι, απλώς γράψτε το μου από κάτω στα σχόλια, εγώ θα το διαβάσω. Π.χ. πείτε μου, Μάξ, πάνω σε αυτό που λες, είναι λάθος, είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι αλλιώδες κτλ. Γράψτε το μου, εγώ θα το διαβάσω και επίσης γράψτε ό,τι σχόλιο θέλετε από κάτω. Εγώ πάντα τα διαβάζω και κάνω και like. Κάποιοι ένα άτομο δηλαδή που μου γράφει το ξέρει, του κάνω πάντα like. Δεν με απασχολεί τώρα, δεν μας απασχολεί τώρα αυτά, τέλος πάντων. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για το bullying. Το bullying, όπως σας είπα και πριν, γίνονται σε μικρότερα παιδιά, δηλαδή λεπτούς σαν και εμένα που είμαι, αδύναμ και καλά που μοιάζουν αδύναμους. Αδύναμη, ναι. Από μεγαλύτερα παιδιά. Τα οποία μάλλον αυτά τα παιδιά δεν τα αδικό. Δηλαδή, κάποια παιδιά που δεν έχουν. Ναι. Ήτανε ο πατέρας μου απ' έξω, κάνει βλακίες. Αγνοήστε τον παιδιά. Τώρα έρχεται για να μου χτυπήσει την πόρτα. Μισό λεπτό, παιδιά. Μισό λεπτό. Παιδιά, sorry για αυτή την καθυστέρηση, απλώς. Όχι καθυστέρηση, ένα δευτερόλεπτο άργησα μόνο. Απλώς ο μπαμπάς μου κάθε φορά που κάνω βίντεο με τρομάζει ώστε να γίνω. Όχι να γίνω με ρεζίλια, απλώς να είναι πιο το βίντεο. Δεν με απασχολεί εμένα αυτό. Τέλος πάντων, στο θέμα μας που είχαμε μείνει. Ναι, το θυμήθηκα. Γίνεται κυρίως σε αδύναμους. Αλλά τα παιδιά που έχουν ασκήσει μπούινγκ σε αυτά, δεν τα αδικό. Μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα με τις οικογένειές τους. Μπορεί οι γονείς, να κάνω λάθος, διορθώστε με, ξαναλέω από κάτω στα σχόλια, να τους συμπεριφέρονται όχι καλά, χάλια. Και το παιδί να θέλει να ξεσπάσει σε άλλα άτομα. Π.χ. λέω εγώ, δεν μου έχουν ασκήσει ακόμα bullying και ευτυχώς, μα το Θεό, σε ευχαριστώ Θεέ μου, δεν μου έχουν ασκήσει ακόμα bullying καθόλου. Π.χ. σε μένα να έρχεται ένας πιο μεγαλύτερος επειδή είχε προβλήματα στο σπίτι και να μου ξεσπάει πάνω μου. Δεν εννοείται πως εγώ δεν θα. Αν το συν. Παιδιά, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Και έρχεται. Ναι. Θυμάμαι τα λόγια που είπα. Πω, παιδιά, είμαι χάλια. Είμαι χάλια. Ναι. Τέλος πάντων. Έρχεται και μου λέει π.χ. μαλάκα εσύ με ενοχλείς και τα λοιπά και αρχίζει και με πειράζει. Εγώ για την πρώτη φορά θα τον αγνοήσω. Δεύτερη θα τον αγνοήσω, τρίτη θα τον αγνοήσω, την τέταρτη θα τον αγνοήσω επίσης. Την πέμπτη θα προχωρήσω, όχι θα προχωρήσω, θα πάω στον κύριο ή σε δασκάλο η οποία είναι εφημερεύων και θα πω κύριε, κυρία καθηγητή, καθηγητά, καθηγήτρια, με ενοχλεί ο τάδε. Αν δεν γίνει κάτι από τον καθηγητή, θα το λύσω μόνος μου. Για αρχή, ή αν δεν κάνει κάτι, θα μιλήσω στους γονείς μου ώστε να κανονίσουν αυτοί κάτι το τι θα γίνει. Δεν θέλω να φέρω να σας βάλω στο μυαλό σας κάποια άτομα. Δεν, ο π.χ. τώρα που με βλέπετε, δεν είστε εσείς. Δεν λέω για άτομα τα οποία γνωρίζω και με γνωρίζετε. Δεν λέω για εσάς. Λέω γενικά μιλάω. Να το ξέρετε. Δεν λέω. Πώς το λένε. Δεν θέλω να προσβάλλω άτομα χωρίς να λέω τα ονόματά τους. Καταλαβαίνετε, γενικά μιλάω. Θα προχωρήσω στους γονείς μου ώστε να κάνουν κάτι. Π.χ. εγώ στο δημοτικό, παρόλο δεν ήταν bullying αυτό, αλλά με ενοχλούσε ένα παιδί, το οποίο τώρα τα έχουμε βρει και είμαστε φίλοι, μια χαρά κολλητοί είμαστε, γιατί τα ξεχάσαμε, οριμάσαμε, μεγαλώσαμε. Με ενοχλούσε για την πλάκα και μια φορά τσακωθήκαμε στο προάβλιο. Πλακωθήκαμε, όχι στις μπουνιές, πλακωθήκαμε. Εκείνος με πιάνει από πίσω, με κρατούσε και επειδή προσπαθούσα εγώ να ξεφύγω, κάνω πίσω το κεφάλι μου και του πω τη μύτη. Αυτό δεν ήθελα να το κάνω ώστε να το χτυπήσω και να δώσω θέαμα στους αυτούς που βλέπανε. Ήθελα να ελευθερωθώ για να φύγω. Τέλος πάντων, μετά από λίγο έγινε όλο. Αυτό γινόταν περίπου από το δημοτικό, από την Τετάρτη έως την Έκτη.
Νομίζω στην έκτη ή στην πέμπτη. Δεν θυμάμαι, παιδιά. Sorry, έχουν περάσει και κάποια χρόνια. Τέσσερα για την ακρίβεια. Δεν ήθελα να τους σπάσω τη μύτη. Δεν ήταν επίτηδες. Το έκανα για να ελευθερωθώ και να ξεφύγω. Διότι εντάξει, όταν με κρατούσε με πονούσε. Διότι με έσφυγε πολύ, με πονούσε και μετά είχα πρόβλημα στα χέρια μου που με είχε από εδώ πέρα. Ήμουνα περίπου για μισή ώρα έτσι κάτω, δεν μπορούσα να τα κάνω έτσι πίσω ή πάνω. Απλώς έκανα αυτό το πράγμα έτσι, σαν ρομπότ δηλαδή. Δεν μπορούσα να κάνω αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, έρχονται οι γονείς μου, έρχεται οι γονείς του παιδιού. Για κάποια φάση το παιδί αυτό δεν μιλούσε, διότι μάλλον αισθάνθηκε άσχημα. Όχι, δεν μιλούσε, όχι μιλούσε, απλώς φώναζε. Και όπως ξέρουμε κάποιοι, όταν έχεις π.χ. δίκιο, δεν έπρεπε να το λες φωνακτά. Να μιλάς, να λες τι έγινε εκείνη τη στιγμή, να είναι όμως αληθινή ψέματα. Διότι όταν φωνάζεις και το λες ξανά και ξανά και ξανά, αυτός το έκανε, αυτός, εκείνος έφταιγε, χάνεις το δίκιο σου, φίλε μου. Είναι λογικό. Εγώ ήρεμα τους είπα και στη μητέρα του παιδιού, αλλά και στο δάσκαλο ο οποίος ήταν εφημερεύων, τι έγινε. Εντάξει, το λύσαμε, τώρα είμαστε φίλοι με το παιδί αυτό, κάνουμε παρέα, δεν πολύ κάνουμε παρέα, απλώς βλεπόμαστε με το παιδί αυτό, είμαστε φίλοι, τέλειωσε με αυτό. Απλώς θέλω να σας πω ότι αν σε ενοχλεί, π.χ. τώρα που με βλέπεις, δεν σου ασκούν μπούλινγκ, απλώς σε ενοχλούν. Στο σχολείο κάνε αυτά τα εξής βήματα που σου είπα. Ξαναλέω για δεύτερη φορά, αν κάνω κάτι λάθος, γράψε μου κάτω στα σχόλια, θα το διαβάσω. Με βλέπεις τώρα εσύ ο οποίος σου σε πειράζει στο σχολείο και δεν σε αρέσει αυτό. Θα τους πεις τουλάχιστον, όχι θα τους πεις, απλώς δεν θα τους δώσει σημασία, αν το συνεχίσουν για 2-3 μέρες ακόμα, είπα στο διευθυντή, απλώς του λες σταμάτα, δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις, με ενοχλεί. Εάν δεν σταματήσεις τότε προχωράς, είσαι ο διευθυντή ή στον δάσκαλο που είναι εφημερεύουν εκείνη την ώρα. Αν δεν κάνει κάτι ο δάσκαλος και πει OK, θα κάνουμε κάτι και βλέπεις ότι δεν κάνει, προχωράς στους γονείς σου. Λες, μαμά, μπαμπά, αυτός στην τάδε ώρα μου κάνει αυτό. Αυτός κάθε μέρα με ενοχλεί. Τούτος μου κάνει αυτό. Τούτος μου κάνει εκείνο. Τότε η μητέρα σου και ο πατέρας σου θα ξέρουν τι θα κάνουν, θα μιλήσουν στον διευθυντή, θα καλέσουν και τους γονείς του παιδιού, όπως και αυτό το παιδί και εσένα. Θα πεις τι έγινε, θα πει και το άλλο παιδί τι έγινε και θα λυθούν όλα. Δηλαδή θα φωνάξουν στο γραφείο εσένα π.χ. μόνος σου, θα πει π.χ. Παναγιώτη τι σου έκανε αυτός, όχι τι σου έκανε, τι έγινε εκείνη τη στιγμή. Τα λες π.χ. Αυτός με ενοχλούσε, με συντάξει κτλ. Κτλ. Εντάξει Παναγιώτη, βγες έξω. Βγαίνεις εσύ έξω και λογικά φωνάζουν. Όχι λογικά, φωνάζουν το άλλο το παιδί το οποίο ήταν, σε ενοχλούσε ή τον ενοχλούσε με λίγα λόγια. Γιατί μπορεί να πει ο άλλος, όχι αυτός με ενοχλούσε κτλ. Μπαίνει μέσα και λέει π.χ. Κώστα, τι σου έκανε ο Παναγιώτης, γιατί τον ενόχλησε. Κύριε, δεν τον ενόχλησε εγώ. Με ενοχλεί εκείνος συνέχεια και έτσι απλώς αντέδρασα. Θα σου πει με λίγα λόγια. Και γίνεται όλο αυτό το μπάχαλο. Τι να πω παιδιά. Εγώ από δικιά μου άποψη, όχι από δικιά μου μεριά, δεν ενοχλώ άτομα. Αν με ενοχλήσουν δηλαδή τόσο πολύ, δεν είμαι δηλαδή να τσακωθώ ή τα λοιπά, θα πάω στο δάσκαλο ή στη μητέρα μου, στον πατέρα μου και θα του πω πατέρα αυτός με ενοχλεί. Τότε ο πατέρας θα τα κανονίσει ή μάλλον θα έχει υπόψη τι θα κάνει και τα λοιπά. Έχω φαγούρα παιδιά, sorry. Τέλος πάντων. Πω 15 λεπτά βιντεάκι, δεν με απασχολεί εμένα, ας πάει και μισή ώρα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Κάτι άλλο που θα σας πω στην αρχή, δεν κάνω συχνά βιντεάκια διότι ξαναλέω, δεν μου έρχονται ιδέες το τι θα κάνω. Σκέφτομαι να κάνω challenge, αλλά τα challenge είναι, έχω δει πολλά βιντεάκια με challenge και είναι λίγο, πώς θα το πω, υπερβολικά
Δηλαδή σπάς ένα γκο στο κεφάλι σου, πιες φραπέ με αντί για ζάχαρη βάλε αλάτι, αντί για καφέ βάλε πιπέρι και τα λοιπά, να κατεψέ το, βάλε λάδι, αυγό, κέτσαπ, μουστάρδα, πιέστο. Αυτά δεν είναι challenge. Πείτε κάποια πραγματικά challenge, π.χ. Τι challenge να σας πω. Μια παύση. Δεν ξέρω, πάντως αυτά ναι μεν είναι καλά challenge. Το θέμα είναι να κάποιος να μπορεί να τα κάνει και όχι μόνο ο οργανισμός του αυτά που θα πιει, που θα φάει, να τα αντέξει. Να μην τα ξεράσει μετά και αρρωστήσει και είναι στο κρεβάτι με 38 πυρετό, 38-40 πυρετό κτλ. Αυτό είναι μαλακία. Έχω δει δηλαδή πολλά βίντεο τα οποία οι οποίοι αυτοί οι YouTuber έχουν πάει νοσοκομείο. Όχι, δεν ξέρω αν έχουν πάει νοσοκομείο. Απλώς είναι καυτερά πράγματα. Μετά τους έχουν πλησί εδώ πέρα ο λαιμός, έχουν προβλήματα. Είχανε, δεν έχουν πια εννοείται. Είναι μια χαρά, ευτυχώς τα παιδιά. Δεν είναι ωραία αυτά. Τώρα θα μου πείτε από κάτω, Παναγιώτη, Μαξ Πάνω, αυτά ξέρουμε εμείς, αν θες να κάνεις, αν θες να subscribe και τα λοιπά. Εντάξει, αφού θέλετε να τα κάνω αυτά, γράψτε μου κάτω στα σχόλια, τι challenge θέλετε να κάνω. Όπως επίσης, τώρα σε λίγο θα σας πω και καλά σαν vote να μου γράψετε από κάτω, τι θα θέλετε να παίξω, δεν θα το βάλω δηλαδή από κάτω να γράψω ή στο Facebook ή στο Instagram τι παιχνίδι θέλετε να παίξω τα λοιπά. Θα το πω μέσω βίντεο. Το θεωρώ πιο καλό παρά να κάθεσαι και να το διαβάζει ο άλλος και να σου κάνει απλώς like. Λες και τώρα δηλαδή, απλώς θα δουν το βίντεο, ένα άτομο θα δει το βίντεο και το ξέρω αυτό το άτομο και το ευχαριστώ πολύ. Ενώ οι υπόλοιποι που ξέρετε ότι κάνω βιντεάκια, απλώς δεν θέλω να το πω αυτό, να με πουτσογράφετε τελείως. Με πουτσογράφετε τελείως. Όποτε, καλά ξέρω ότι κάποιοι έχουν δουλειές, έχουν φροντιστήρια, αυτό το δικαιολογώ, δεν κατηγορώ άτομα. Απλώς ρε παιδιά, εντάξει τώρα, 10 λεπτά, ένα βιντεάκι, εντάξει είναι 17 λεπτά αυτό. Έστω, έστω, 5 λεπτά, 10 λεπτά. Προχώρα τουλάχιστον το βίντεο να δεις τι έχει μέσα. Πες τι σ' αρέσει και τι δεν σ' αρέσει. Να γράψω από κάτω στα σχόλια να δω τι θα κάνω σε επόμενο βίντεο. Να δω τι δεν σου αρέσει, να το αναβαθμίσω. Όχι να το αναβαθμίσω, να δω τι δεν σου αρέσει, ώστε στο επόμενο βίντεο αυτό που δεν σου αρέσει να μην το κάνω. Να το κάνω καλύτερο. Τι να πω ρε παιδιά, λογικά δεν κάνω κουμάντο σε εσάς, εσείς κάνετε αυτό το βιντεάκι, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε ή να σου άρεσε το βίντεο αυτό, φίλε μου, εσύ που μου κάνεις συνεχώς like. Ευχαριστώ. Κάντε like, κάντε subscribe, γράψτε μου κάτω στα σχόλια ό,τι λάθος έχω κάνει, ξαναλέω για πέμπτη φορά. Γιατί θα μου γράψετε από κάτω, Παναγιώτη, αυτά που λες είναι παπαριές, είναι το ένα, είναι το άλλο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι λάθος έχω κάνει, να το διορθώσω ή διορθώστε με από κάτω. Και επίσης γράψτε μου αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι και θέλετε να κάνω τέτοια διπλά βιντεάκια. Αυτά από μένα και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι του Max Πάνω. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε! Ναι, τα λέμε!